Καλώς ήρθατε. Πάμε να κάνουμε καρβελάκια γεμιστά με μοσχαράκι. Κόβουμε 700 γραμμάρια μοσχαράκι σε κομμάτια. Τα θωρακίζουμε σε καυτό ελαιόλαδο. Προσθέτουμε μία καραμελοπιπεριά. Θα την βρείτε στο fundaholics.shop. Τα σκεύη και τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε στη συνταγή μπορείτε να τα βρείτε στο fundaholics.shop. Καλύπτουμε με νερό και βράζουμε 2 με 2,5 ώρες τη χύτρα. Σε ένα σκεύος ρίχνουμε το μισό αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Λίγο αλάτι. ml χλιαρό νερό και δουλεύουμε. Βάζουμε 70 γραμμάρια λιωμένο βούτυρο και ανακατεύουμε. Και ενσωματώνουμε σιγά σιγά το υπόλοιπο αλεύρι μέχρι που να γίνει ζύμη. Την τοποθετούμε σε αλευρωμένο σκεύος. Την σκεπάζουμε και την αφήνουμε για μισή ώρα να ξεκουραστεί. Κόβουμε 2 πατάτες σε μικρά κυβάκια. Τα βάζουμε στο κρέας και ανακατεύουμε. Χωρίζουμε τη ζύμη σε 4 ίσες μπάλες και 4 μπάλες στο μισό μέγεθος από τις προηγούμενες. Σε αλευρωμένη επιφάνεια ανοίγουμε τις μεγάλες μπάλες σε φύλλα. Τοποθετούμε το φύλλο σε ένα μπολ. Γεμίζουμε με το κρέας. Βάζουμε μία φέτα από ντομάτα και σκεπάζουμε με μία μικρότερη μπάλα που έχουμε ανοίξει σε φύλλο. Γυρίζουμε και κλείνουμε τις άκρες όπως σας δείχνουμε. Το τοποθετούμε σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί. Αλείφουμε με κρόκο αυγού. Βάζουμε ένα μπαλάκι από ζύμη. Το αλείφουμε με κρόκο και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία.
Ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις μέχρι να ροδίσουν. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία! The light of the sun will come and take you away from me.